ένα γήπεδο, μια ιστορία. Δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί. Μια ομάδα ιστορική, ο Παρνηθαϊκός, εδώ στην περιοχή. Τα αποδυτήρια τελείως βλέπετε πως είναι. Υπάρχουν όμως, μπορούν εύκολα να φτιαχτούν. Σήμερα Κυριακή ήρθαμε λίγο να δείξουμε ότι αυτός ο χώρος πρέπει να πάρει ζωή πάλι. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και ήρθαμε λίγο να δούμε πώς είναι ο χώρος, ήρθαμε λίγο να καθαρίσουμε και να παρακινήσουμε το Δήμο και σε συνεργασία με το Δήμο να φτιάξουμε αυτό το γήπεδο. Είναι στις Λεκάνες. Είναι ένα γήπεδο όπου εδώ ήταν, γινόντουσαν αγώνες της Ένωσης της Αθήνας. Και επειδή χρειαζόμαστε τέτοια γήπεδα, ευελπιστούμε ο Δήμος, εμείς είμαστε μαζί του, σε αυτό το γήπεδο να δώσουμε ζωή. Φέρε νερό πάνω, το νερό φέρε. Ήδη θα κάνουμε μια μικρή διαγράμμιση. Αν θέλει κάποιος να έρχεται να παίζει, τις επόμενες εβδομάδες θα βάψουμε και αυτά. Εδώ θα καθαρίσουμε τα χόρτα. Το γήπεδο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με την έννοια ότι τόσα χρόνια είναι εγκαταλειμμένο. Εν τούτης, το κάτω το χώμα είναι πολύ μαλακό, μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί. Εδώ υπάρχει χτιστή. Εύκολα να τους βάψουμε, να τους περιποιηθούμε, να βάλουμε και στρωματάκια ακόμα και καθίσματα. Ξεκίνησα μια διαγράμμιση τυπική και ας ελπίσουμε ο Δήμος να κάνει όλα τα νόμιμα για να ξαναμπεί σε λειτουργία αυτό το γήπεδο. Ήδη εμείς εδώ κάνουμε μια μικρή διαγράμμιση. Ελπίζουμε και οι ομάδες να έρχονται για να προπονήσει εδώ. Παρότι δεν έχει προβολής, δεν θα υπάρχει ρεύμα σίγουρα. Προβολής υπάρχουν, ρεύμα δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Εμείς κάναμε την πρώτη διαγράμμιση, συνεχίζουμε. Σήμερα θα τελειώσουμε αυτό το τη μία περιοχή τουλάχιστον. Πόσα χρόνια έπαιζε στο Παρνηθαϊκό? 4 χρόνια. Η ομάδα σταμάτησε τη λειτουργία της, δεν είναι? Για να δούμε και τις φανέλες που βρήκαμε εδώ, κάποιες φανέλες. Είδαμε και κάποιες τιμητικές διακρίσεις του ομάδος. Δείξε μας λίγο τις φανέλες πάνω, σε παρακαλώ. Ιστορικές φανέλες, με την έννοια ότι έχουν περάσει πάρα πολύ κάτοικοι της περιοχής μας εδώ. Μία-μία να την δείξεις, Ισπανό. Πίσω. Με τι ωραία υπέροχη θέα εδώ. Βέβαια έχει πάρα πολλά μπάζα που πρέπει να απομακρυνθούν. Είναι χώρος του Δήμου όπου πάνε. Λοιπόν, Παρνηθαϊκός 1972, έτος ίδρυσης. Το έλα το το. Γεννήθηκα και εγώ. Τότε γεννήθηκες, 72? Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια φανέλα. Αυτή είναι ιστορική, αυτή θυμάμαι εγώ, την πράσινη φανέλα. Για να δω τις άλλες. Και ποτέ δεν μου δεν συμπάθησε το πράσινο εγώ, αλλά να δεις. Δεν παίζει ρόλο. Πρώτες φανέλες. Λοιπόν, πολύ ωραία φανέλα και αυτή. Και να δούμε και την άλλη. Και αυτή τη θυμάμαι λίγο. Και αυτή τη θυμάμαι λίγο. Διαντόρα. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, εθελοντές εδώ, ήρθαμε εδώ λίγο να καθαρίσουμε το χώρο, λίγο να κάνουμε μια μικρή διαγράμμιση. Να έρχονται. Με το καλό, με το καλό. Οι αθλητικοί χώροι χρειάζονται, είναι απαραίτητοι. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Είναι παιδεία. Άρα πρέπει αυτούς τους χώρους να μην τους εγκαταλείπουμε. Ήδη το από κάτω γήπεδο, θα σας δείξω ένα γήπεδο που υπήρχε και από κάτω στις Λεκάνες, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε κάτι με αγώνες, δεν καταλαβαίνω ακριβώς, με αυτοκινητάκια. Δυστυχώς, χάνονται τέτοιοι χώροι, ενώ έχουμε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη.
από αθλητικούς χώρους. Το σημείο του πέναλτι το κάνει ο Πάνος, είναι μπεναλτάκιας. Θα δούμε από εδώ, φαίνεται πιστεύω κάτω χώρος, το κάτω γήπεδο. Κάποια χώματα εκεί για να κάνουν κάποιους αγώνες με αυτοκινητάκια από ό,τι γνωρίζω. Εδώ πρέπει να πεις αγητός με μηδία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι αγώνες cross γίνονται εδώ, τι γίνεται? Όχι, με τηλεκατευθυνόμενα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Άλλο ένα γήπεδο εδώ. Βέβαια αυτό το γήπεδο δεν είναι κατάλληλο, είναι κάτω από τις γραμμές υψηλής τάσης. Τουλάχιστον αν μπορεί ο Δήμος αυτό το γήπεδο να το κρατήσουμε. Αυτό το γήπεδο να το φτιάξουμε. Μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε δουλίτσα.